συζητάμε. Συζητάμε για το αν ήμασταν απροετοίμαστοι. Αυτό δεν όχι, με ρωτήσατε. Συζητάμε εγώ, για το λοιπόν, αν πέσατε λέω, έξω στις προβλέψεις σας, κύριε Κυρανάκη. Εδώ λέω, σήμερα λοιπόν, σας ασκεί πολύ σφοδρή λοιπόν, κριτική η αντιπολίτευση, κύριε Κυρανάκη. Αν δείτε τα αντιπολιτευόμενα φύλλα, δείξε Μαρία μου την Αυγή. Κοιτάξτε, η Αυγή σήμερα σας έκανε πρωτοσέλιδο. Γιατί? Κοιτάξτε εδώ. Λέγοντας πέσαμε έξω. Εδώ κοιτάξτε, είναι μια τοποθέτηση αυτή που έκανε χθες ο Υπουργός, που την πήρε η Αυγή και οι άλλες αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και τις έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα. Το βλέπετε. Νομίζω το είπε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα στο Sky. Πέσανε έξω όλοι. Και οι επιστήμονες πέσανε έξω, οι οποίοι δεν προέλευσαν τη μετάλλαξη του ιού, στην είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στην αρχική του δήλωση δεν είπε πέσαμε έξω όλοι οι ανθρωπότητα. Λοιπόν, συνεχίζω κύριε Αντιζοπούλου. Ούτε κυβερνάνε οι επιστήμονες. Υπουργός της κυβέρνησης ο κύριος Γεωργιάδης. Καθήκον μας, νομίζω και το καθήκον μας και η υποχρέωση μας απέναντι στον κόσμο είναι να τους πούμε τι κάνουμε με τα χρήματα που μας δίνουν ως φορολογούμενοι. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζω με τις ΜΕΘ που σας ανέφερα πριν τα στοιχεία. Κάθε χρόνο, με θυμίζω, είχαμε 35 αναμονές την ημέρα τέτοιους μήνες. Και τώρα, εν μέσω πανδημίας, έχουμε 297 κενές. Πέρα από τις ΜΕΘ, υπάρχουν και 4.590 κλίνες COVID σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, δωρεάν για όλους τους Έλληνες, οι οποίες είναι ένα βήμα πριν τις ΜΕΘ. Επομένως, λέτε, αντέχει το σύστημα. Δεν κινδυνεύει το σύστημα, λέτε. Αν δεν άντεχε, θα είχαμε κλείσει πολύ νωρίτερα. Τελειώνω με τα στοιχεία και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. 2 εκατομμύρια τεστ τη μέρα γίνονται. 2 εκατομμύρια τεστ έχουν γίνει συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή γίνονται 22.000, πάνω από 22.000 τεστ τη μέρα για να βρούμε τα κρούσματα και να μπορέσει να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση με βάση τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα. Η κυβέρνηση δουλεύει. Είναι μια μάχη πάρα πολύ δύσκολη σε όλο τον πλανήτη. Είναι μια μάχη την οποία δίνουμε καθημερινά. Λοιπόν. Προφανώς δεν έχουμε το αλάθητο. Ούτε μπορούσε κανένας σε όλο τον πλανήτη να υποστηρίζει ότι έχει το αλάθητο. Προσπαθούμε. Κάνουμε πράγματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μιας και το λέμε τώρα, κύριε Κυρανάκη, μισό λεπτάκι. Μία ερώτηση. Επειδή σας ασκήθηκε το προηγούμενο διάστημα έντονη κριτική για μία δήλωση που είχατε κάνει σε σχέση με το εμβόλιο. Τώρα που έχουμε καλά νέα για το εμβόλιο, θα την ξανακάνατε? Για τους γιατρούς, λέει. Για το αν άργησε η επιστημονική κοινότητα ή όχι. Πότε θα έρθει το εμβόλιο, κύριε Αναστασοπούλου? Πότε μας πούνε. Πότε θα έρθει. Εμείς γιατροί είμαστε, εμείς το φέρνουμε. Μας είπαν τέλος του χρόνου, αρχές του επομένου. Επειδή μου είπατε ότι έχουμε κάποια νέα, πότε θα έρθει το εμβόλιο? Ξέρετε πόσο χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες ένα εμβόλιο? Σας ρωτάω, σας ρωτάω. Εμάς ρωτάτε, κύριε Κυρανάκη, ρωτήστε τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως. Που μιλάει με τον Διευθύντα Σύμβουλο. Μου αναφέρετε ένα δεδομένο. Ποιο είναι αυτό το δεδομένο? Ξέρουμε ότι στις αρχές του 2021 σιγά σιγά θα ξεκινήσει η διάθεση. Πότε το ρωτάω. Άργησαν. Τέλος του χρόνου. Είπε η Φάιζερ. Έχω κάνει τις δηλώσεις μου. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Άρα επιμένετε, καταλαβαίνουμε. Στις δηλώσεις που έχετε κάνει. Κάνετε λάθος, κύριε Αστροπούλου. Έχω πει αυτά που έχω να πω, γραπτά και προφορικά. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει. Μα ο Πρωθυπουργός δεν είπε να μην κάνουμε κριτική στους γιατρούς, άμα θέλουμε να κάνουμε πολιτική κριτική. Εσείς γιατί κάνετε κριτική στους γιατρούς? Δεν ακούτε τι λέει ο Πρωθυπουργός? Ποιος έκανε κριτική στους γιατρούς? Μα στους γιατρούς έκανα εγώ κριτική στους γιατρούς. Βεβαίως, και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος, κύριε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς. Δεν έκανα κριτική εγώ στους γιατρούς. Τι κάνατε? Δεν έκανα κριτική στους γιατρούς. Δεν είπα ότι καθυστέρησε η επιστήμη. Ίσα-ίσα που τους έχω πει και πολλές φορές συγχαρητήρια και θα συνεχίσω να το λέω στους Έλληνες γιατρούς και στους νοσηλευτές, οι οποίοι δίνουν μια καθημερινή μάχη. Και επαναλαμβάνω ότι έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα από 88.000 που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ στους πάνω από 100.000 επαγγελματίες υγείας. Πάμε και στον κύριο Παλαφά. Όμως όταν μου λέτε για το εμβόλιο, κύριε Αναστασοπούλου, όταν μου λέτε για το εμβόλιο και μου αναφέρετε ένα δεδομένο, εγώ σας ρωτώ. Σας ρωτώ, πότε θα έρθει? Πάλι γιατί δήλωσε χθες η εταιρεία. Μία εταιρεία δήλωσε λοιπόν, ότι θα έρθει τέλος του χρόνου. Τέλος του χρόνου, τώρα μεθαύριο είναι το τέλος του χρόνου. Εγώ διάβασα τον κύριο Φάουτσι. Θα να πει αυτό. Άρα εσείς αμφισβητείτε το αν θα έρθει το εμβόλιο τους με επόμενους μήνες? Δεν αμφισβητώ τίποτα. Αναφέρω δηλώσεις και δεδομένα φαρμακευτικών εταιριών, επιστημόνων, Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, του κύριου Φάουτσι και άλλων. Ο κύριος Φάουτσι λοιπόν, τον οποίον πολλοί έχουν χρήσει ως έναν από τους ηγέτες στην προσπάθεια. Είναι από τους κορυφαίους, βεβαίως. Είναι από τους κορυφαίους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Είπε ότι μην περιμένετε εμβόλιο στην Αμερική πριν από το τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Αυτό είπε ο κύριος Φάουτσι. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το έχει βγάλει με δήλωση. Με εσείς λέτε ότι αργεί λοιπόν το εμβόλιο αυτό, μας λέτε. Και η καθημερινή. Ότι καθυστερεί. Ακούστε με.
με δημοσίευμα της Καθημερινής, το οποίο διάβασα, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μην περιμένετε ασφαλές συμβόλαιο πριν το καλοκαίρι. Ωραία. Εντάξει, το πρόβλημα αυτά που είναι. Λέει. Γιατί μας το λέτε αυτό. Αυτό είναι αργά που εγώ λέτε. Εγώ αν αναφέρω το καλοκαίρι τα δεδομένα. Τα εμβόλια κάνουν τουλάχιστον 5 χρόνια να βγουν τα κανονικά δεν εμβόλια. Αναφέρω, 5 με 6 δεν, χρόνια κάνουν. Εγώ απλά αναφέρω και τα κάποια κάνουν και 10 χρόνια. Εσείς ως δημοσιογράφοι θέλετε να τα αξιολογήσετε. Θα είναι αργά το καλοκαίρι, κύριε Κυρανάκη. Είναι απλό το ερώτημα. Σας απάντησα ήδη. Όχι, αναφέρω απλά τα δεδομένα. Είναι κατώτεροι των περιστάσεων οι επιστήμονες αυτοί που άργησαν να βγάλουν το εμβόλιο κατά τη γνώμη σας? Έχω ήδη πει γραπτά ότι ήταν λάθος το τσουβάλιασμα. Όπως λάθος είναι το τσουβάλιασμα και όλων των δημοσιογράφων. Υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι. Υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους κλάδους. Είναι λάθος το τσουβάλιασμα λοιπόν και έχω παραδεχτεί αυτό το λάθος. Από εκεί και πέρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έλατε να μιλήσει ο κύριος Συμπαλάφος, τον έχουμε αδικήσει. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν... Κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ. Αν υπάρχουν δηλώσεις επίσημες φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες λένε θα έχουμε εμβόλιο αύριο, τέλος του χρόνου, και υπάρχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που λέει δεν ισχύει αυτό που λέει η φαρμακευτική, θα έχουμε εμβόλιο το καλοκαίρι, αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στον κόσμο. Και πρέπει να καταλάβετε τον κόσμο, ο οποίος αισθάνεται αγωνία. Εμείς στον κόσμο ζούμε, κύριε Κυρανάκη, δεν είμαστε σε κανένα παλάτι. Θέλει να στην κοινωνία είμαστε. Θέλει να επιστρέψει στην ηρεμία του και στη ζωή του. Αυτό θέλει ο κόσμος. Άρα λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα να έχουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία στο πώς κρίνουμε τον καθένα.